Μια οικονομία χωρί πρωτογενή παραγωγή, είναι μια εικονική οικονομία. Η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στη Βουλγαρία πριν από τρία χρόνια, απειλεί κτηνοτροφικέ μονάδε στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίε κλείνουν επιφέροντα έναν ακόμα πλήγμα στην ελληνική κτηνοτροφία. Δυστυχώ, η ελληνική οικονομία τα τελευταία δέκα χρόνια στο τομέα τη πρωτογενού παραγωγή, υπέστη μια πραγματική καταστροφή. Την τελευταία τετραετία ειδικότερα υπήρξε μια πραγματικά ελεύθερη πτώση όλων των δικτών τη παραγωγή τώρα όμω κινδυνεύει με ολοκληρωτική εξαφάνιση. Στην Ελλάδα, η ασθένεια εισήχθη πρόσφατα πιθανότατα μέσω αγριογούρουνων, που διέσχισαν τα σύνορα και έχει ήδη χτυπήσει κτηνοτροφικέ μονάδε σε Σέρες και κυλκεί. Η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων έχει την ικανότητα να σκοτώσει έω και χίλια γουρούνια εντό δύο ημερών. Τέσσερι κτηνοτροφικέ μονάδε στι Σέρε και μία στη Ροδόπολη ήδη καταστράφηκαν πριν δύο μήνε, Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει και για τον μαύρο χείρο, καθώ πρόκειται για σπάνιο είδο και σε περίπτωση απώλεια χειρομητέρων θα είναι δύσκολο να αντικατασταθούν. Τα νούμερα τη Ελστάτ μιλούν από μόνα του και δείχνουν τη μείωση που έχει υποστεί η αγροτική παραγωγή τα τελευταία 10 χρόνια. Συγκεκριμένα οι γεωργικέ εκμεταλλεύσει μειώθηκαν κατά 22%, οι κτηνοτροφικέ κατά 20%, οι μελισσοκομικέ κατά 17%, ενώ η σημαντικότερη μείωση παρατηρήθηκε στα αμπέλια με 41%. Οι παραπάνω δείκτε δείχνουν ότι έχουν μετατρέψει τη χώρα σε πλήρω εξαρτώμενο κράτο από τι εισαγωγέ. Από τι οποίε οι μόνοι που θησαυρίζουν είναι οι εισαγωγεί και τα σούπερ μάρκετ.